Καλησπέρα σε όλους, παρακαλώ τις ερωτήσεις σας για τον προπονητή σου μας, τον κύριο Ντιέγκο Αλόνσο. Έλα, πάτε. Καλησπέρα, κύριε Αλόνσο. Πριν από αυτήν την αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ήταν 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Σήμερα, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, είναι 7 βαθμούς και ήταν άλλο ένα ντέρμπι που δεν κέρδισε. Ποια είναι η αίσθησή του συνολικά για αυτή την εξέλιξη και για το σημερινό παιχνίδι? Lo que ha dicho y ha puntualizado, ¿es todo verdad? ¿No? Su pregunta, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es el análisis? Es un análisis, pero ¿cuál es su pregunta? Αυτό που είπατε έτσι είναι σωστό. Αυτό. Αυτή είναι μια ανάλυση. Ποια είναι ακριβώς η ερώτησή σας? Πώς βλέπει την ομάδα από εδώ και πέρα, γιατί έμεινε ακόμα έναν βαθμό μακριά από την κορυφή και για ακόμα ένα τέρμι δεν μπόρεσε να νικήσει? En primer lugar, creo que el equipo hizo una gran primera parte. Καταρχάς, να σας πω ότι η ομάδα έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Merecimos marcar, llevarnos por lo menos una diferencia de goles en la primera parte. Αξίζαμε να είχαμε σκοράρει, τουλάχιστον να είχαμε μια διαφορά της τάξης των δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο. En la segunda parte sufrimos mucho la salida de Benítez. Στο δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε από την έξοδο του Ιωαννίδη. Y también hubo un penal muy claro a favor nuestro que no fue evitado por el árbitro. Και επίσης υπήρχε ένα καθαρότατο πέναλτι υπέρ της ομάδας μου, το οποίο δεν το σφύριξε ο διαιτητής. Sin duda que el partido, si uno decía buen análisis, merecimos la victoria. Αναφίβολα, αν κάνω ανάλυση, θα σας πω ότι αξίζαμε την νίκη στον απόψινό αγώνα. Pero el fútbol hoy nos ha dado solamente un punto. Αλλά το ποδόσφαιρο σήμερα μας έδωσε μονάχα έναν βαθμό. Lo que debemos hacer es seguir creyendo en lo que somos capaces y mantener lo que hemos hecho en el partido de hoy. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να συνεχίσουμε πιστεύοντας σε αυτά που είμαστε ικανοί να κάνουμε και να συνεχίσουμε μετά από τον απόψινό αγώνα. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία παιχνίδια του και στο ευρωπαϊκό και απόψε εμφάνισε πολύ καλύτερη εικόνα. Στο ευρωπαϊκό δεχτήκαμε ένα γκολ και το παιχνίδι έλειψε ομαλία και σήμερα δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Τι είναι αυτό που έλειψε από την ομάδα και στα δύο τελευταία παιχνίδια και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη? Σας ευχαριστώ. Usted ha hecho un buen análisis, el equipo no ha podido ganar, pero tiene una mejora importante en los últimos dos juegos. Κάνατε σωστή ανάλυση. Όντως, η ομάδα δεν μπόρεσε να κερδίσει, αλλά βελτιώθηκε στο παιχνίδι της. Tenemos que seguir insistiendo. Si uno juega de esta manera como jugó hoy, juega como jugamos el jueves pasado, lo más normal es que ganemos muchos partidos. Πρέπει να συνεχίσουμε την επιμονή και αν συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια απόδοση όπως είχαμε την Πέμπτη, καθώς επίσης και ό,τι κάναμε σήμερα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε αρκετούς αγώνες. Indudablemente podemos ser más eficaces en ofensiva. Αναμφισβήτητα μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί κατά την επίθεση στην επιθετική μας διάρκεια. Pero el equipo hoy tiene mucho más juego y tiene más llegada y más, y es más dinámico de lo que era un mes atrás. Όμως σήμερα η ομάδα έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της, είναι πιο δυναμική, έχει μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι είχε σε σύγκριση με πριν από ένα μήνα. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα, κόουτς. Buenas tardes. Μετά το απόψινό παιχνίδι ακολουθεί μια διακοπή. Τι να περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό στα παιχνίδια που έρχεται? Και ένα δεύτερο σκέλος στην ερώτηση, εκτός από την έξοδο του Ιωαννίδη, τι ήταν αυτό το οποίο εμπόδισε τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει μια εξίσου καλή εμφάνιση όσο αυτή που είχε στο πρώτο ημίχρονο? Και αν συμφωνεί με την άποψη ότι αυτό το πρώτο ημίχρονο το απόψινό κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν το καλύτερο επί των ημερών στον πάγκο της ομάδας? Ευχαριστώ πολύ. Creo que en la primera parte teníamos la capacidad de poder jugar con muchos filtrados entre líneas.
Πιστεύω ότι στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου είχαμε την ικανότητα να παίξουμε με αρκετά φίλτρα ανάμεσα στις γραμμές. Pero también tenemos un jugador como Fonte que amenazaba el espacio. Αλλά είχαμε και έναν παίκτη όπως ο Φώτης, ο Ιωαννίδης, ο οποίος απειλούσε το χώρο. Eso nos permitía todo el tiempo poder amenazar de dos maneras. Και αυτό μας έδινε τη δυνατότητα συνεχώς να μπορέσουμε να απειλήσουμε με δύο τρόπους. A su vez, el equipo rival, después de haber hecho lo que hicimos en la primera parte, también ajustó. Διότι και η αντίπαλη ομάδα, μετά από αυτά που κάναμε εμείς κατά το πρώτο ημίχρονο, επίσης έκανε τη δική του, έκανε το δικό του παιχνίδι. Pero mientras nosotros fuimos capaces de poder filtrar pelotas, seguíamos siendo peligrosos. Αλλά όσο εμείς είχαμε τη δυνατότητα να φιλτράρουμε τις μπαλιές, γινόμασταν και πιο επικίνδυνοι. Lo que nos faltaba era atacar mejor el espacio. Τι μας έλειψε να επιτεθούμε καλύτερα στους χώρους. Κι άλλο εμείς. Και εκεί. Καλησπέρα. Τελευταία μάτς, στα καλά διαστήματα του Παναθηναϊκού, να υπάρχει ένα πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, παύλα, απόφαση. Είχε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ή με την Κόρατς όταν κυνηγούσε δεύτερο γκολ στα καλά του διαστήματα δεν είχε καλές αποφάσεις ή με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Συμφωνείτε με αυτό και αν ναι, αυτό είναι θέμα αγωνιστικό ή περισσότερο πνευματικό λόγω της μεγάλης πίεσης που υπάρχει. Ευχαριστώ. Yo creo que cuando hacemos el análisis de todo el equipo, όταν κάνουμε την ανάλυση όλης της ομάδας, a nosotros nos está costando que los delanteros centros puedan hacer goles. Η δυσκολία είναι οι κεντρικοί επιθετικοί να μπορούν να σκοράρουν. Han hecho goles Tete, ha hecho muchos goles Jurisic, inclusive Bacasetas. Και ο Τετέ και ο Τζούρισιτς κάνανε, σημειώσανε αρκετά τέρματα και ο Μπακασέτας επίσης έβαλε γκολ. Necesitamos darle todavía más calidad y mejores balones a los delanteros para que puedan tomar confianza y marcar gol. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε περισσότερη ποιότητα και περισσότερη δυναμική στους προωθημένους ώστε να έχουν την αυτοπεποίθηση και να μπορέσουμε να σκοράρουν. Le puedo hablar por experiencia en esa posición. Εκ πείρας μπορώ να σας πω για τη συγκεκριμένη θέση. Una vez que uno rompe la racha, empiezan a caer todos los goles. Από τη στιγμή που κάποιος σπάει το πάγο, σπάει τον τοίχο, αρχίζουν να σημειώνονται πολλά γκολ. Necesitamos seguir insistiendo y darle confianza a los futbolistas para que esa racha se les pueda romper. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε και να δώσουμε αυτοπεποίθηση στους παίκτες, ώστε αυτός ο τοίχος να μπορέσει να σπάσει. Son grandes jugadores y seguro nos van a dar mucho. Είναι μεγάλοι παίκτες και σίγουρα θα μας προσφέρουν πάρα πολλά. Los tres delanteros que tenemos son muy buenos y seguramente le van a dar dividendo a este equipo. Οι τρεις προωθημένοι που έχουμε είναι πάρα πολύ καλοί και σίγουρα θα βοηθήσουν και θα δώσουν ένα συν σε αυτή την ομάδα. Κώστα. Καλησπέρα. Προφανώς είναι αρκετά νωρίς το πρωτάθλημα, αλλά έχει προλάβει ήδη να αντιμετωπίσει τους τρεις βασικούς συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς βλέπει το επίπεδο του ανταγωνισμού και αν πιστεύει στο πρωτάθλημα, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κατακτήσει. Αλλά και γενικώς αν περίμενε αυτό το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί βλέπουμε και απώλειες βαθμών να έχουν και άλλες ομάδες. Empiezo por lo segundo. Να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Tenían conocimiento antes de llegar aquí de la liga. Πριν έλθω εδώ, γνώριζα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Indudablemente el vivirla te da todavía mejor perspectiva. Και βεβαίως ακόμα υπάρχουν ακόμα περισσότερες και καλύτερες προοπτικές. Pero ayer el ADK que era líder perdió también un partido. Όμως βλέπετε ότι εχθές η ΑΕΚ που ήταν ο líder έχασε. Es decir, la liga es pareja. Es una liga pareja. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ισορροπημένο, ισοσκελισμένο. Es verdad que hay cuatro equipos que están diseñados para poder pelear por el campeonato. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να μπορέσουν να δώσουν τη μάχη τους για το πρωτάθλημα. Y respondiendo a la primer pregunta, te diría, nosotros estamos en esos cuatro y seremos candidatos al título, seguro. Απαντώντας λοιπόν, θα σας πω ότι εμείς είμαστε μέσα σε αυτές τις τέσσερις και αναμφισβήτητα είμαστε υποψήφοι για τον τίτλο.
Σύμφωνο. Es verdad que tenemos una desventaja. Y αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα μειονέκτημα. Pero si jugamos como jugamos los últimos dos partidos, seguramente ganaremos mucho partido. Αν όμως παίξουμε όπως παίξαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, σίγουρα θα κερδίσουμε πολλούς αγώνες. Ναι. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, coach. Γνωρίζει καλά τον ομότιμό του του Ολυμπιακού, τον κύριο Μεντιλίβα. Θεωρεί ότι ήταν τον εφηδίασε το ότι αξιοποίησε ταυτόχρονα δύο τόσο νεαρούς ποδοσφαιριστές στο δεύτερο ημίχρονο και αν αυτό έκανε τον Ολυμπιακό πιο κινητικό, πιο πιεστικό. Ευχαριστώ. Δεν εξάφνιασε. No es la primera vez que pone jugadores jóvenes. Δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει νέους παίκτες. Si no me equivoco, la temporada pasada, la sub-19 ha tenido una muy buena actuación en Europa. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι η K19 είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Y están promocionando jugadores en primer equipo. Και προωθούν τους παίκτες αυτούς στην πρώτη ομάδα. Y lo que le dio lo que le dan los jugadores jóvenes muchas veces es energía. Και αυτό που σου δίνει ένας νεαρός παίκτης πολύ συχνά είναι αυτή η ενέργεια. Okay. Ευχαριστούμε πολύ.